Καλή αρχή να πούμε. Καλή αρχή. Πολλά υπόθηκαν για αυτό το ρούχο. Σε άλλους θύμισε καλυστία της δεκαετίας του 80. Ναι. Σε άλλους θύμισε νεράιδα. Ναι. Εμένα προσωπικά. Ναι, σου θύμισε. Το βρήκα πολύ ωραίο για πρεμιέρα, επειδή είναι κόκκινο. Το βρήκα πολύ δυναμικό. Έκανε μπαμ δηλαδή. Ναι. Και εντάξει, το βρήκα λίγο προκλητικό εδώ. Αλλά οκ, okay, ήταν όλο το άλλο. Μου άρεσε σε γενικές γραμμές. Εγώ νομίζω μέχρι το λαιμό. Δηλαδή τα μαλλιάς και το μακιγιάζ είναι ένα φρέσκο κορίτσι, πάρα πολύ όμορφη είναι έτσι κι αλλιώς, αλλά υπάρχει μια νεανικότητα. Από το λαιμό και κάτω, για ποιο λόγο να κρύψεις αυτά τα υπέροχα πόδια, είναι μια νέα κοπέλα, τη βαρύνανε με όλο αυτό της τακτοπούτας, το στήθος είναι πια συμπαρουσιάζει, δεν υπήρχε λόγος να γίνει αυτό, δεν υπήρχε λόγος, ένα νέο κορίτσι. Βγάλτηνα ως νέο κορίτσι. Έχεις μπροστά σου δηλαδή το λουλούδι το ίδιο. Γιατί όλο αυτό και κάτω. Κοίτα, και τι να τη βάλει για να βγει νέο κορίτσι, ρε παιδιά. Ας έβαζε ένα τι πολύ ωραίο να βάλει. Όχι, ας έβαζε ένα φορεματάκι, ρε παιδί μου. Λίγο τα πόδια, κάτι να δούμε. Θα σου πω το σκεπτικό, το ανάλυσα πολύ χθες. Εμένα, όπως βγήκε αρχικά, πρέπει να θα βγει τελείως διαφορετική. Γιατί είπαμε να μην θυμίζει καθόλου Ζέτα και αυτό. Εμείς το είπαμε αυτό. Δεν νομίζω πως σας ενδιαφέρε. Ναι, αλλά αυτό είπα τελικά που δεν είναι θέμα της λήξης σας. Προφανώς είναι και του καναλιού. Θέλαν να μοιάζει. Οπότε, παιδιά, όλο αυτό για πρεμιέρα δεν μου άρεσε πάρα πολύ. Τώρα κάτσε μισό λεπτό, γιατί αυτό που είπες δεν ακούστηκε ωραίο. Ναι. Δεν νομίζω πως το κανάλι σκεφτόταν να βρει κάποια να μοιάζει με τη Ζέτα. Όχι, δύο λεπτά. Όχι, δεν το είπα έτσι. Φαίνεται από την επιλογή, τι εννοείς. Ναι, έτσι κι αλλιώς φαίνεται. Παιδιά, αν θέλει να επέλεγαν κάποια άλλη. Εντάξει, θα το έκαναν ένα ούτω. Όποια ξανθιά και να ήταν, μπορεί να τη θύμιζε. Ένας άντρας. Όχι, παιδιά, έχει τα άδικο. Μόνο ξανθιά να βγει τηλεόραση, λοιπόν. Ναι, δεν λέω. Και μιλάς ήδη με δύο μόνο. Σε περίπτωση που επέλεγαν γυναίκες. Σε περισσότερες ξανθές δεν είναι. Ναι, οι περισσότερες είναι ξανθές. Αλλά εντάξει, εγώ το είχα πει ότι δεν μπορούσε να κάνει μια διαφορετική. Η κοπέλα θα έβγαινε. Δεν την ενδιαφέρει ούτε την είναι διαφορετική. Εμένα μου άρεσε πάντως για πρεμιέρα αυτό. Όμορφη είναι, δεν λέει κανείς τίποτα. Και καλή ήταν. Ναι, ήταν καλή. Με το άγχος που έπρεπε, είχε διαβάσει αρκετά, ήξερε. Μια χαρά. Ευγενική πάρα πολύ. Απλά ξαναπάμε πίσω για να τα καράβια. Στον πληθυντικό πάλι όλη η επιτροπή. Ναι, ναι, κυρία Δανδουλάκη, κύριε Λάτσι. Δηλαδή, κοιτάξτε. Δεν έχει και με κάποιον να παίξει, ρε παιδί μου. Ο μόνος που έχει λίγο το αυτό είναι ο Λάτσιος. Και θα πέσει πάλι στη Λούμπα να παίζει με το Λάτσιο. Εντάξει, θα παίξει λίγο και με τον Λάτσιο. Εντάξει, δεν παίξει ρε σημάδι με τον κύριο Κωνστάλε, με την κυρία Δουλάκη ή με την Καλένα. Παίξει με την Καλένα. Γι' αυτό σα λέω, σε έβαζα και ένα πέμπτο. Έπρεπε να. Λείπει νομίζω. Εν πάση περιπτώσει, η κοπέλα είναι όμορφη όμω. Απλά θα μπορούσε να το πάνε στο πιο νεανικό και όχι στο τόσο μανταμέ, επειδή είναι πρεμιέρα. Μέχρι εκεί. Το χρώμα τη ταιριάζει, είναι ξανθιά. Και με κοντό να τη δείτε με μίνι, πάλι μαντάμ θα σα κάνει γιατί είναι έτσι το στυλ τη. Εγώ αυτό πιστεύω. Μπορεί να έχει δίκιο σε αυτό. Εντάξει, είναι για τις παίζει κοπέλες, και το μαλλί ρόλο που θα το μαλλί, κάνανε. Το ανοιχτό, αλλά μ' άρεσε πολύ ωραίο. Το φτένισμα όμως. Πολύ ωραίο. Να σου λέω, μέχρι το λαιμό είναι ένα νέο κορίτσι γλυκό. Από το λαιμό και κάτω είναι Disney. Τζίτζι.